Στον Υπουργό της Παιδείας για να δούμε γιατί είχαμε ανατροπή τελευταία στιγμή. Περιμέναμε να ανοίξουν τα δημοτικά, κύριε Υπουργέ, Δευτέρα. Ανοίγουν 8 του μήνα τελικά. Γιατί αυτή η διαφοροποίηση? Καλό μεσημέρι, κύριε Προδρόμου. Σας χαιρετώ. Κοιτάξτε, η απόφαση ήταν γνωστή από την αρχή, ο προσανατολισμός μάλλον, ότι θα πρέπει να είναι κλιμακωτή η άρση των μέτρων, να σταδιακά να επιστρέψουμε. Και βεβαίως τελικά έχετε πληροφορηθεί ότι κρίθηκε προτιμότερο να θα έχουμε σήμερα για την επόμενη εβδομάδα την πρώτη χαλάρωση για κάποιες δραστηριότητες και από τις 8 την άλλη Δευτέρα θα επαναλειτουργήσουν τα δημοτικά όπως και οι τελειόφοιτοι θα μπορούν να πάνε στα σχολεία. Άρα συνολικά την επόμενη Δευτέρα πόσοι επιστρέφουν δημοτικά και τρίτη ηλικίου, πόσοι μαθητές είναι? Κοιτάξτε, τα δημοτικά σχολεία είναι περίπου 52.000 παιδιά στα δημόσια. Αν προσθέσουμε και τα ιδιωτικά, έχουμε περίπου 60.000 οικογένειες. Στην τρίτη ηλικίου και στις τεχνικές σχολές, στο δημόσιο σχολείο έχουμε περίπου 7.000 μαθητές-μαθήτριες και προστίθενται και αυτοί των ιδιωτικών σχολείων. Είναι αρκετός κόσμος, θα γίνει όμως σταδιακά η επαναφορά, θα ακολουθήσουν οι άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρέπει να πούμε ένα λεπτό, ότι πότε θα ακολουθήσουν οι άλλες βαθμίδες σε 10? Σε επόμενες εβδομάδες, δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Α, δεν το ξέρουμε αν θα είναι σε 15 μέρες μετά τις 8 του, δηλαδή προς το τέλος Φεβρουαρίου? Κοιτάξτε, είναι ευνόητο ότι θα ακολουθήσουν. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι. Ο λόγος για τον οποίο δεν προαναγγέλουμε είναι διότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις συστάσεις που γίνονται από τους ειδικούς που παρακολουθούν καθημερινά την εξέλιξη της πανδημίας. Ακούτε τι γίνεται διεθνώς, έχουμε μεταλλάξεις, έχουμε διάφορα στοιχεία. Όμως η προσπάθεια που κάνουμε είναι διπλή. Από τη μια, πρώτα και πάνω απ' όλα να διαφυλάξουμε την δημόσια υγεία και το σύστημα δημόσιας υγείας, αλλά ταυτόχρονα να επανέλθουμε και στην κανονικότητα, γιατί έχουμε πλήρη συνείδηση στον χώρο του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά τα σχολεία, είναι η εκπαίδευση των παιδιών, είναι η μάθηση. Βεβαίως έχουμε, μας καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και λόγοι κοινωνικότητας, είναι ο ψυχολογικός παράγοντας. Όλοι συμφωνούμε ότι το συντομότερο δυνατόν πρέπει όλοι να επιστρέψουν. Τώρα εδώ με ρωτάνε, όταν λέμε κανονικά τρίτη ηλικίου για ιδιωτικά, εκεί που υπάρχει η 7η τάξη, μιλάμε για πάντα για τελειόφοιτους. Για όλους τους τελειόφοιτους, είτε είναι δημόσιο ή ιδιωτικό, μάλιστα. Υπάρχει μια ιδιομορφία την οποία θα την εξετάσουμε, θα τη συζητήσουμε. Με την ευκαιρία θα σας πω, επειδή άκουσα πριν στην διάσκεψη το ερώτημα που τέθηκε για τον χώρο του πολιτισμού, θα σας πω ότι τόσο για τα θέατρα, όσο και για άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, επεξεργαζόμαστε ήδη ένα σχέδιο για να ενισχύσουμε αυτούς τους ανθρώπους όλους. Πέραν από το σχέδιο, πρόσθετα από το σχέδιο που έχουμε ανακοινώσει για το ειδικό επίδομα στους καλλιτέχνες και εργαζόμενους, για να στηρίξουμε και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε όλους αυτούς τους τομείς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θα το ανακοινώσουμε σύντομα. Έχουμε συνείδηση του προβλήματος, της απώλειας που υπάρχει. Βεβαίως και εκεί το προτιμότερο είναι το συντομότερο δυνατόν να επανέλθουμε στην ομαλότητα, αλλά μέχρι τότε θα ανακοινώσουμε και ένα σχέδιο που προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν πιο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτών των οργανισμών, γιατί συνειδητοποιούμε ότι ο χώρος του πολιτισμού έχει πληγεί κέρια. Μάλιστα. Επίσης να σας πω ότι για το ζήτημα της ειδικής εκπαίδευσης που είχε συζητηθεί και τις προηγούμενες ημέρες, ότι με βάση τα νέα χρονοδιαγράμματα που έχουμε για την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, τα παιδιά που είναι στην ειδική εκπαίδευση, εφόσον έχουμε συγκεντρώσει τις προηγούμενες μέρες τα στοιχεία, το ενδιαφέρον που υπάρχει από τους γονείς και πόσα παιδιά από αυτά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ικανοποιητικά εξ αποστάσεως, θα δοθεί η δυνατότητα από την Παρασκευή να μπορούν να προσέρχονται κάποιες ώρες στο σχολείο. Είναι και παιδιά τα οποία έχουν ειδική εκπαίδευση, κάποια άλλα παιδιά
παρακολουθούν, για παράδειγμα έχουν λογοθεραπεία, άρα λοιπόν σε συνεννόηση με τα σχολεία, είτε είναι στα δημοτικά είτε είναι στη μέση εκπαίδευση, θα μπορούν κάποιες ώρες ανάλογα με την λειτουργία του σχολείου οι γονείς να παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο. Και βεβαίως να πούμε ότι από την εβδομάδα που ξεκινάει από τις 8 Φεβρουαρίου, τη Δευτέρα δηλαδή, προηγουμένως οι άνθρωποι που θα επαναδραστηριοποιηθούν, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί μας που θα πάνε στα σχολεία και οι άλλοι όμως εργαζόμενοι στα σχολεία, θα περάσουν προηγουμένως από διάγνωση για τον COVID. Όλοι θα υποβληθούν σε τεστ. Τώρα επιστρέφουν οι μαθητές δημοτικού χωρίς μάσκα. Είναι ξεκάθαρο, δεν θα χρειαστεί να φοράνε μάσκα. Με το υγειονομικό πρωτόκολλο που είχαμε μέχρι τώρα. Για την τρίτη ηλικίου για τους τελειόφοιτους κανονικά με μάσκα και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Ναι. Έχουν εμπεδωθεί, αγαπητέ Νικήτα, τα πρωτόκολλα. Τα τηρούμε στα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν, οι διευθύνσεις των σχολείων με τον ίδιο τρόπο, προσεκτικά, σταδιακά θα επανέλθουμε σε κανονική λειτουργία. Για όλα τα υπόλοιπα θέατρα που σας αφορούν και τα λοιπά, πρέπει να περιμένουμε το επόμενο 15ήμερο, φαντάζομαι. Θα περιμένουμε, ναι. Περιμένοντας όμως, όπως σας είπα, θα ανακοινώσουμε κάποια μέτρα για να στηρίξουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες, γιατί θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα, όταν θα πούμε ότι ξεκινάμε ξανά, να μπορούν να λειτουργήσουν και τα λειτουργικά τους έξοδα να τα καλύψουμε, αλλά και κάποια άλλη ενίσχυση. Μελετάμε ένα σφαιρικό, ένα συνολικό σχέδιο. Είναι τα θέατρα, είναι και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες που δεν θα τις παραλείψουμε. Μάλιστα. Τώρα μία τελευταία ερώτηση. Οι τελειόφοιτοι θα υποβληθούν σε rapid test? Θα πρέπει και εκεί να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Σας υπενθυμίζω ότι προτού πάμε στις αργίες των Χριστουγέννων, είχαμε επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα για την επάνωδο μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, να γίνεται τουλάχιστον δειγματοληπτικά και στους τελειόφοιτους. Προς το παρόν προβλέπεται, με βάση και τα διατάγματα για το σύνολο των εργαζομένων, και ένα εισαγωγικά όταν την πρώτη εβδομάδα προκαταρκτικά, όταν θα επιστρέψουν στα σχολεία, αλλά και στη συνέχεια με δειγματοληψία, όπως θα προβλέπετε για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, και βεβαίως τα παιδιά στα σχολεία του Λυκείου δεν είναι εργαζόμενοι, αλλά και εκεί θα πρέπει να κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους.